Καλημέρα, καλημέρα. Στάβα, πράγματι έχουμε το πρώτο έγγραφο, σύμφωνα με τον ιστότοπο δικογραφίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βριοντολογίας της ΕΠΟ, ο κύριος Χαράλαμπος Κοτουλόπουλος, απέστειλε έγγραφο στον αθλητικό εισαγγελέα Αθηνών, τον κύριο Κώστα Σπυρόπουλο, με το οποίο ζητεί τα νέα στοιχεία για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων αγώνων. Θυμίζω ότι ο κ. Κοντουλόπουλος είναι ο άνθρωπος ανέσυρε από το αρχείο του 109 πακέλους της Πόρανταρ και βέβαια έχει το δικαίωμα ως πειθαρχικό όργανο της ΕΠΟ να αντισχετήσει τους φακέλους αυτούς με τις νόμιμες υποκλοπές της Ιντερπόλ, με τα κινητά και ψηφιακά μέσα που κατέσχεσε η οικονομική αστυνομία και με τα άλλα ευρήματα που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνεχίζει να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Προς το παρόν ο εισαγγελέας ο κ. Σπυρόπουλος, που δημιουργεί την προκαταδική, δεν έχει απαντήσει στο αίτημα Κοτουλόπουλου. Ανώτατες δικαστικές πηγές παρατηρούσαν ότι η πειθαρχική έρευνα είναι ανεξάρτητη της ποινικής και η εισαγγελία οφείλει να συμβράμει στο έργο της Επιτροπής Διοντολογίας. Η ίδια άποψη υπάρχει για την αρχή ξεπλήματος. Χρήματος εκεί πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Βουρλιώτης, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Είναι ο μοναδικός αρμόδιος για το μπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών και για ενδεχόμενη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων ποδοσφαιρικών παραγόντων των 18 ΠΑΕ. Ο κ. Βουλίωτης όμως έχει ξεκαθαρίσει ότι θα κινηθεί μόνο εάν και εφόσον ο εισαγγελέας ο κ. Σπυρόπουλος, που διενεργεί την προκαταρκτική, αποστείλει αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτά για την υπόθεση σήμερα. Δεν ξέρω, Σταύρο. Έχουμε στη γραμμή και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, ναι. Είναι καθηγητής αθλητικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας άνθρωπος που γνωρίζει άριστα αυτό το κομμάτι, δηλαδή πότε διενεργείται μια πειθαρχική έρευνα μαζί με μια ποινική, αν δηλαδή το ένα αποκλείει το άλλο. Και η εικόνα που έχουμε εμείς, και αυτό φαίνεται ότι παρατηρούν και οι ανώτατες δικαστικές πηγές, είναι ότι το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο και μπορούν να τρέχουν μαζί οι δύο έρευνες, και η πειθαρχική και η ποινική. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ποια είναι η άποψή σας, μπορούν να τρέξουν μαζί οι δύο έρευνες, η ποινική και η πειθαρχική, δηλαδή την ώρα που σχηματίζεται η ποινική δικογραφία, να έχουμε και την πειθαρχική έρευνα εκ παραλλήλου, διότι το πρωτάθλημα αρχίζει? Αυτό το οποίο λέτε είναι σαφές. Όπως απολύτως σαφές θα πρέπει να είναι και ότι στο πλαίσιο αυτής της ανεξαρτησίας δεν σημαίνει ότι ένας φορέας ο οποίος κινείται ανεξάρτητα από τον άλλον οφείλει να ζητάει κάτι, και ιδιαίτερα από την ποινική διαδικασία να ζητάει στοιχεία για τα οποία ενδεχομένως ακόμα να μην είναι ολοκληρωμένη η έρευνα του εισαγγελικού λειτουργού, ή ο οποίος χειριζόμενος την υπόθεση διέπεται από άλλους κανόνες δεοντολογίας. Και άρα δεν είναι σίγουρο και δεν είναι και απόλυτο εάν και θα πρέπει να το δώσει τώρα ή πότε. Όμως ανεξαρτήτως αυτού, η πειθαρχική διαδικασία και χωρίς τυμπανοκρουσίες θα μπορούσε να γίνει με δική της πρωτοβουλία σιωπηρός από την ΕΠΟ, από τα όργανα της ΕΠΟ. Από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, που είναι η αρμόδια, από την Επιτροπή Διοντολογίας ΕΠΟ, που είναι η αρμόδια για αυτή τη διαδικασία, την κρατική διαδικασία. Γιατί εδώ τίθεται το εξής ζήτημα. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, υπάρχει η μυστική διαδικασία της διεκπαιρέωσης, της προανάκρισης, της ανάκρισης κτλ. Έως ούτου φτάσει, πότε θα φτάσει να δημοσιεύεται κάτι από την εισαγγελία. Είναι ζήτημα αυτό. Άρα λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι ζητείτε τέτοιο έγγραφο γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως δεν θα πάρει στον tempore dato χρόνο απάντηση, άρα να είμαστε καλοί και προς τα εκεί και προς τα μέσα και προς τα έξω. Πώς πρέπει να γίνουμε, κύριε καθηγητά, πώς πρέπει να γίνουμε καχύποπτοι ότι το πειθαρχικό όργανο της ΕΠΟ, επειδή ακριβώς σκέφτεται έτσι όπως περιγράψατε εσείς, διότι δεν είναι πρόεδρος του πειθαρχικού οργάνου, δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ένας πρόεδρος εφετών, γνωρίζει τα νομικά, φαντάζομαι. Μήπως λοιπόν, μήπως να γίνουμε καχύποπτοι ότι στην ουσία κάποιοι επιδιώκουν να καθυστερήσουν την πειθαρχική διαδικασία, η οποία, ξέρετε, είναι αυτονόητη για ένα ποδοσφαιρικό
αγώνα, για πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες μάλλον, διότι το πρωτάθλημα αρχίζει 18 Αυγούστου. Είναι μπροστά μας. Η πειθαρχική διαδικασία, αγαπητέ κύριε Θωμαίδη, έχει τα δικά της στοιχεία στο φάκελο και είναι αξιοποιήσιμα από τον ασκούντα πειθαρχική διαδικασία. Άρα, ως ανεξάρτητα από την ποινική, ακόμα και μετά, αν θέλετε, την ποινική διαδικασία, οφείλει, κατά τη γνώμη μου, να επανέρχονται τα πειθαρχικά όταν προκύπτουν, αλλά να προκύπτουν επίσημα πια, τα στοιχεία τα οποία δεν είχαν υπόψη τους κατά την ώρα που ασκούσαν αυτή τη δική τους πάντως, διαδικασία. Όπως επίσης, και αν έχει προηγηθεί μια πειθαρχική διαδικασία που βλάπτει κάποιον, παραδείγματος χάρη, και έχουμε ποινική διαδικασία η οποία φέρει άλλα στοιχεία στο ΟΣ, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την πειθαρχική διαδικασία κάτι τη γνώμη. Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν. Ανασύρουν τους 109 φακέλους Σποραντάρ, οι οποίοι πρέπει να περιμένουν να τελεσυνδικήσει εδώ πέρα η διαδικασία εισαγγελική. Δεν μπορεί εν όψη της σε κρεμοδικία εσύ δίθεν εκ του ασφαλούς να βγάζεις αποτέλεσμα. Διαβλητό και αυτό. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο ακριβώς, επειδή όλοι θέλουμε να διαφυλάξουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας και επειδή δεν πρέπει να είμαστε και βιαστικοί, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ήδη η Επιτροπή Δεοντολογίας με τη στάση της, το πειθαρχικό όργανο της ΕΠΟ, τι λέει. Λέει ότι κακώς αρχιοθετήσαμε 109 φακέλους στη Σποραντάρ, τους ανασύρουμε, ήδη με την πρώτη κίνηση, ξεκινάμε την πειθαρχική διαδικασία και περιμένουμε τα νέα στοιχεία. Κατά την άποψή σας αυτή είναι μια σωστή ενέργεια. Αυτή είναι μια καλή ενέργεια, διότι δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, διότι σώζουν και αυτόν, πρέπει να γνωρίζετε, και θα πρέπει σιωπηρός να προχωρήσουν την ερευνά τους σε βάθος. Άρα η ΕΠΟ το κάνει γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει. Γιατί θα εκτίθεται το ανεπανόρθωτα. Ενώ τώρα σώζει και αυτήν και σώζει και τη διαδικασία κάπως. Καλώς κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια σας. Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον... Νομίζω το συμπέρασμα το βγάλαμε. Είναι ότι η ΕΠΟ υποχρεώθηκε κατ' ουσίαν για να μην εκτεθεί να προχωρήσει σε αυτή την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, κάτι που ενδεχομένως έπρεπε να κάνει πολύ νωρίτερα, αλλά τώρα με τα νέα στοιχεία είναι υποχρεωμένη να το κάνει και λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος ότι δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ακριβώς. Ωραία. Να είσαι καλά, Κυριάκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.